Το Μπετό έχει φιλότιμο, όπως τονίζει με νόημα ο τεχνικός κόσμος. Μέχρι πότε όμως? Αυτό συνέβη να συντηρείται εδώ και χρόνια γέφυρα στο Κατζαμπά, όπου έπεσαν σοβάδες με τους οδηγούς να έχουν άγιο, καθώς αποφεύθηκαν δυσάρεστες καταστάσεις. Βρισκόμαστε σε γέφυρα στο Κατζαμπά. Από αυτό το σημείο έπεσε ο σοβάς. Ευτυχώς δεν κινδύνεψε κάποιος διερχόμενος πολίτης. Τα συνεργεία μας αμέσως έτρεξαν και αποκαταθιστούν αυτή την βλάβη με απόξεση θαρμένου υλικού. Και όλα αυτά εξαιτίας αδιαφορίας του αρμόδιου Υπουργείου να εγκρίνει κονδύλια για τη συντήρηση των γεφυρών παρά τα έγγραφα και τις πιέσεις της περιφέρειας Κρήτης και του τεχνικού κόσμου. Εάν πέσουν και άλλα κομμάτια, εποπτεύουμε το βαθμό επικινδυνότητας της κάθε γέφυρας. Αλλά οι επεμβάσεις μας είναι σωστικές. Δεν μπορούν να είναι πλήρης από άποψη υποδομής. Για όλα αυτά χρειάζεται η αυξημένη χρηματοδότηση, την οποία επισταμένα, τεταμένα απαιτούμε και αδικαιολόγητα έως τώρα πολλοί μήνα δεν λαμβάνουμε. Δυστυχώς η διάβρωση στις γέφυρες υφιστάμενες, οι οποίες είναι άνω των 50 ετών κατασκευασμένες, δεν έχουν συντηρηθεί ποτέ. Έχουμε πολλές φορές αναφερθεί στο Μητρό της Συντήρησης των Έργων. Δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα δυστυχώς αυτό το Μητρό ούτε να το τηρεί κάποιος. Μετά την πτώση σοβάδων, η περιφέρεια Κρήτης προχωρά σε σωστικές παρεμβάσεις στην επίμαχη γέφυρα. Πρόκειται όμως για παρεμβάσεις που δεν αντιμετωπίζουν ριζικά το πρόβλημα, καθώς απαιτούνται γενναίες χρηματοδοτήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο. Συνέπεια, οι γέφυρες να έχουν αφαιθεί στο έλεος της αδιαφορίας και της φθοράς του χρόνου. Σε τραγική κατάσταση βρίσκονται αρκετές γέφυρες. Εδώ και χρόνια η περιφέρεια Κρήτης διεκδικεί κονδύλια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Όταν όμως πέσει ο σοβάς από κάποια γέφυρα, τότε τα συνεργεία της περιφέρειας Κρήτης σπέβδουν στο σημείο για να αποκαταστήσουν τη βλάβη. Ορατή είναι η διάβρωση του οπλισμού και η αποσάθρωση του σκυροδέαματος στη γέφυρα στη Λεωφορείο Καζαντζίδη, ενώ σε άλλες περιπτώσεις υποχωρούν ακόμη και τα σκουριασμένα σίδερα, όπως συμβαίνει σε άλλη γέφυρα στον Κατζαμπά. Η αποφλίωση του σιροδέματος, από την άλλη η αμανθράκωση του σιροδέματος, από την άλλη η διάβρωση η οποία έχει προχωρήσει και συνεχίζει να προχωράει. Κάποια συντήρηση θα έπρεπε να γίνει, δυστυχώς κάποιες από αυτές χρειάζονται και ενίσχυση, διότι οι φόρτοι έχουν αλλάξει. Οι ασυντήρητες γέφυρες εκπέμπουν σήμα κινδύνου. Η λίστα με τις 6 γέφυρες που θα πρέπει να συντηρηθούν άμεσα βρίσκεται στα συρτάρια του αρμόδιου Υπουργείου, με συνέπεια τα συνεργεία της περιφέρειας Κρήτης να προχωρούν σε πρόχειρες λύσεις και αφού έχουν προηγηθεί εικόνες όπως αυτές με την πτώση σοβάδων. Απαιτούν τη γενναία χρηματοδότηση του Υπουργείου, η οποία αργεί παρά τις επανειλημμένες και πιο αυξημένες απαιτήσεις μας. Το Νοέμβριο του 2022, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης διεκδικούσε χρηματοδότηση ύψους 5.100.000 ευρώ, ποσό που ανέβηκε στα 9.800.000 ευρώ τον περασμένο Ιούλιο, κάτι που αποτυπώνει το μέγεθος των προβλημάτων όχι μόνο στις ασυντήρητες γέφυρες, αλλά και σε διάφορα σημεία του ΒΟΑΚ που χρήζουν παρεμβάσεων. Πότε όμως οι συνθήκες ανασφάλειας θα δώσουν τη σκυτάλη στις συνθήκες ασφάλειας και προστασίας της ανθρώπινης ζωής?